Αυτό που επιθέσεις έχουμε για την πραγματικότητα σημαίνει το πώς βιώνω τα γεγονότα της πραγματικότητας, έτσι. Ωραία. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε εμείς όταν θέλουμε να μπούμε σε μια άλλη κατάσταση, σημαντικό είναι να αλλάζουμε τις πεπιθήσεις μας. Αν έχω πεπιθήσεις ποντικού θα λέγαμε, το ρόλο το ποντίκι, είναι φυσικό την πραγματικότητα να τη βλέπω με τα ποντική σχιαμάτα, μάτια μου. Σωστά. Οπότε κάθε φορά ξεκινάμε να έχουμε πεπιθήσεις που να είναι πιο συμβατές και με εμάς, ώστε να νιώθουμε καλά και να γίνει αυτοπεποίθηση, να είναι αυτόματη, γιατί δεν χρειάζεται να είναι ξεκομμένη από εμάς, να λειτουργεί σε ισορροπία με εμάς. Και αυτές οι πεπιθήσεις επίσης να είναι σε αρμονία με το εξωτερικό περιβάλλον ή με τους νόμους τους εξωτερικούς. Γιατί αν εμείς φτιάξουμε επιβιβλίες που είναι σε αρμονία με εμάς, με μια ταπεινοφροσύνη ας πούμε, και να ξέρουμε τη δύναμή μας και τη δύναμη που δεν ξέρουμε, αλλά και σε ισορροπία με το περιβάλλον, δεν θα φύγουμε από την έννοια της τρέλας. Σωστά. Καταλαβαίνετε, δεν θα είμαστε εκπεπιθήσεως εμείς να έχουμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι μια κοπέλα χοντρή και να έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η αυτοπεποίθησή της που είναι χοντρή, αλλά δεν την νοιάζει και έτσι είμαι, τα κάλλη μου, τα. Μπράβο. Λένε, τα μπράβο. Τα παρ' όλα αυτά, εκείνες οι πεπιθήσεις κάνουν ζημιά στον εαυτό της. Καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί δεν την αφήνει να έρθει σε αρμονία στη φυσική κατάστασή της, να είναι πιο υγιής και το σώμα της να είναι πιο δημιουργικό. Σωστό. Οπότε βλέπεις, μπορεί να έχει την πεπίθηση εκείνη, να έχει φτιάξει μια αυτοπεποίθηση ότι δεν πειράζει, είναι χοντρή, αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς θα το κάνουμε και τέτοια πράγματα, ξέρεις. Ναι. Αλλά τι γίνεται, πρέπει να είμαστε και σε αρμονία με το περιβάλλον. Γιατί δεν μπορεί στο τέλος να μας αρέσει κάτι, να προτυπάμε κάτι που μας κάνει κακό. Ακριβώς. Τέτοιες πεπιθήσεις έχουν και όταν καπνίζουμε, τέτοιες πεπιθήσεις είναι και οι θυσμοί. Τέτοιες πεπιθήσεις τα λέγαμε φαινομενικά δικές μας, αλλά κατά βάθος είναι μόνο ενός κομματιού δικού μας. Ναι. Έτσι. Ναι. Είναι όλοι οι θυσμοί. Όλοι οι θυσμοί. Από τον ευκολότερο, από τον εσωτερικό μας, τον εξωτερικό. Κατάλαβα. Καταλαβές. Επίσης, τι γίνεται, κάθε εθισμός δηλαδή, για να έρθει σε εμάς και να συνεχίζουμε να τον κάνουμε, τι σημαίνει, ότι για αυτό που παίρνουμε, επειδή αυτό η τροφή που παίρνουμε ταΐζει ένα συγκεκριμένο εγώ μας, κάποιον ρόλο, βλέπεις, τι κάνουμε στην πορεία. Στην πορεία κάνουμε κακό σε όλο τον υπόλοιπο τον εαυτό. Παραδείγματος χάρη για τη γλώσσα μου, καταλαβαίνεις. Κάνω κακό στον εαυτό μου ολόκληρο, επειδή εγώ τρώω άσχημα πράγματα επειδή αρέσω μόνο στη γλώσσα μου. Αν όμως τη γλώσσα μου την εντάξω στη γνώση μου, βλέπεις, τότε θα ξέρω τι βάζω και θα αρχίζει εκπεπιθήσεως να αλλάζει η έννοια της γεύσης. Γιατί δίνω άλλη ερμηνεία. Σωστή. Οπότε το πικρό θα αρχίζει να λες, πω πικρό είναι να μου κάνει καλό. Οπότε μου αρέσει το πικρό. Ναι. Καταλάβετε, το γλυκό γλυκό είναι, αλλά μου κάνει κακό. Οπότε δεν το προτιμώ πολύ το γλυκό. Καταλαβαίνεις, γιατί αλλάζουν μέσα σου οι πεπιθήσεις που ορίζουν τον εαυτό σου. Όταν είναι λοιπόν αυτόματες οι πεπιθήσεις μέσα μας, εσύ μπορείς να πεις, α, μ' αρέσει το λεμόνι, μ' αρέσει το ξύδι, μ' αρέσει το τζατζίκι. Γι' αυτό και βλέπεις πολλές φορές, κατά την περίοδο της ζωής μας, αλλάζει ο άνθρωπος γούστα και γεύσεις. Ναι, ναι, σωστά. Η γεύση παραμένει η ίδια, αλλά αλλάζει το γούστο στη γεύση. Έτσι δεν είναι. Αλήθεια. Το γούστο στο σύντροφο, το γούστο στη δουλειά, ναι, το γούστο γενικά μας αλλάζει. Ναι. Γιατί απλά τα ίδια τα πράγματα, απλά εμείς δίνουμε άλλη ερμηνεία. Καταλαβαίνεις. Οπότε μόλις δώσεις και με τη γνώση που αποκτάς πάνω σε ένα θέμα, εκείνη την ερμηνεία που θα είναι πραγματική ως προς τους νόμους στους οποίους διέπεσε, αλλά και πραγματική ως προς τη δική σου κατάσταση, εκείνη την ώρα τη φτιάχνουμε πεπιθήσεις που είναι ανάλογες προς την αρμονία και γινόμαστε πιο αρμονικοί. Σωστά. Δηλαδή μας αρέσει το κάλος, η αρμονία. Ενώ πολλοί άνθρωποι δεν τους αρέσει το κάλος και η αρμονία. Ναι. Τους αρέσει μόνο ο εαυτούλης τους και αυτό που τους μοιάζει. Γι' αυτό λέγεται όμορφο, όμορφη, όμοια μορφή. Ναι. Αν εμένα μόνο μου αρέσει το όμορφο για μένα, είναι αυτό που μου μοιάζει. Καταλαβαίνεις. Γιατί να μην μου αρέσει και το άλλο, επειδή το άλλο το νιώθω ξένο, άρα δεν το γνωρίζω. Ενώ το όμορφο, το βλέπεις, ναι, το θεωρώ κοντά μου, να μοιάζει, να επικοινωνώ. Γι' αυτό ο άνθρωπος βγάζει άμυνες που να βλέπει κάτι ξένο, alien, ναι, έτσι δεν είναι. Ναι. Γι' αυτό και φοβάται ακόμα το
Γιατί το λέει άγνωστο? Γιατί δεν το γνωρίζει σαν τον εαυτό του. Δεν είναι δικό του. Γι' αυτό πολλές φορές φοβάται και τον ίδιο του τα ίδια τα μέρη του εαυτού του όταν δεν τα γνωρίζει. Mm. Από ανασφάλεια. Ναι. Οπότε φτιάχνουμε αυτές τις πεποιθήσεις της νέας ενέργειας που είναι πιο συμβατές με αυτό που συμβαίνει στην ανθρωπότητα τώρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Και αν καταφέρεις αυτές τις πεποιθήσεις να τις εντάξεις μέσα σου και να αρχίσουν να δουλεύουν και να πηγαίνεις με αυτές τις πεποιθήσεις να κοιτάς τον κόσμο, να έχεις καλύτερη ισορροπία στον νέο κόσμο των νέων ενεργειών. Ωραία. Αν πας τώρα με τις νέες ενέργειες να τις κοιτάξεις με παλιές πεποιθήσεις, θα δεις όλα αυτά τα πράγματα που έρχονται σε κόντρα, σε σύγκρουση και θα βγάλεις ένα φόβο για το που πάνε τα πράγματα. Αντίθεση. Εντάξει, ναι. Γιατί θα είσαι αρμονική ως προς τις νέες ενέργειες. Mm-hmm. Αν λοιπόν μία ενέργεια είναι να διαλυθεί το παλιό και εσύ έχεις πεποιθήσεις του παλιού, είναι φυσικό να μην νιώθεις καλά, γιατί τα νιώθεις να διαλύει το κόσμο σου. Μάλιστα. Ενώ αν έχεις πεποιθήσεις ούτως ή άλλως για το καινούριο που θα έρθει, θα βλέπεις να δημιουργείται ο κόσμος. Ωραία. Είναι όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι. Και όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι, δεν συναχωριέσαι που το παλιό πέφτει, γιατί ξέρεις ότι είναι ο δρόμος για να χτίσεις το καινούριο. Σωστό. Αν όμως εσύ στο μυαλό σου πιστεύεις ότι δεν θα έχεις τα λεφτά να χτίσεις σπίτι, δεν το έχεις σκεφτεί, δεν το έχεις προγραμματίσει και απλά το γκρεμίζεται το σπίτι σου, πώς νιώθεις, αν διαλύει το κόσμο σου. Ναι. Αυτό ακριβώς περνάει η ανθρωπότητα τώρα. Όποιοι έχουν πεπιθήσεις της νέας ενέργειας ήδη, δεν περνάνε το ίδιο βίωμα με τους άλλους. Ναι. Εντάξει. Οπότε ξεκινάμε με τις πεπιθήσεις της νέας ενέργειας. Άμα θες μπορείς να τις γράψεις κιόλας, αν και να σε στείλω. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν το πρώτο πράγμα, να ζούμε το τώρα. Όλοι στο τώρα ζούμε και μόνο στο τώρα μπορούμε να ζούμε, έτσι. Αλλά όταν λέω να ζούμε το τώρα, σημαίνει να δίνουμε ζωή. Να συνειδητοποιούμε τη ζωή μας στο τώρα. Και όταν λέμε ζωή μας, σημαίνει τι? Όλο το βίωμα του τώρα. Ναι. Αυτό σημαίνει. Λέω, άλλος ζω στο τώρα. Δηλαδή, τι σημαίνει ζω στο τώρα, που το λένε όλοι. Να ζείτε στο τώρα, μπορεί να ζήσουμε και πουθενά αλλού. Μόνο στο τώρα ζούμε. Άσχετα αν εμείς, καταλαβαίνεις, το λέμε παρελθόν ή μέλλον. Ναι. Στο τώρα ζούμε άλλοι. Τώρα είναι και όταν είσαι στο παρελθόν, τώρα όταν είσαι και στο μέλλον. Mm-hmm. Κατάλαβες πώς πάει. Mm-hmm. Τώρα το βιώνεις στο παρελθόν, τώρα το βιώνεις στο μέλλον. Ναι, κατάλαβα. Τώρα βιώνεις το παρόν. Οπότε επειδή μόνο στο τώρα μπορούμε να βιώσουμε πράγματα, το θέμα είναι τι να κάνουμε, να μάθουμε να το ζούμε. Τι σημαίνει αυτό? Να αφινόμαστε να παίρνουμε την εμπειρία του σωστά, όλα αυτά που είπαμε πριν. Αντί να μην παίρνουμε την εμπειρία και να την κλείνουμε μόνο σε ένα κομμάτι δικό μας περιορισμένο, mm-hmm. καταλαβες, που να είναι σε ένα μην τρώω όλο το φαΐ, θα το πω έτσι. Ναι, κατάλαβα τελείως. Οκ. Okay. Mm-hmm. Άρα με περιορισμένη εμπειρία, σε οποιοδήποτε πράγμα και να πας, από το Λούβρο, την Ακρόπολη και όλο τον κόσμο να γυρίσεις, αν εσύ έχεις περιορισμένη εμπειρία, όλες οι εμπειρίες σου θα περιορίζονται μέσα στην αντίληψή σου. Το καταλάβεις, σας πάει. Ενώ όταν εσύ επεκταθείς, mm-hmm. καταλάβεις και εσύ στο τώρα, ό,τι και να περάσεις, γι' αυτό τότε δεν χρειάζεται το Λούβρο και δεν χρειάζεται την Ακρόπολη, αλλά τα πάντα που κάνεις σου δίνει τη μέγιστη εμπειρία. Τόσο πολύ γιατί τα αξιώνεις και επειδή το μικρότερο χωράει το μεγαλύτερο, ναι. μπορείς να βλέπεις το Θεό παντού, τη γνώση παντού. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το κόλπο της αφύπνισης και δεν χρειάζεται να πας στον δάσκαλο μόνο, γίνονται όλα δάσκαλοι. Mm. Δεν χρειάζεται να πας στην Ακρόπολη για να δεις σε ποιας ιδέως, σε πιάνει ιδέως μόνο αυτό που το κτίσμα του Θεού, ναι. που έχει μέσα και την Ακρόπολη. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Mm-hmm. Ε? Mm-hmm. Αλλά αυτό σημαίνει να μάθεις να ζεις το τώρα. Δηλαδή τι, να βάζεις, να μην προβάλλεις στο τώρα. Αυτό με την ησυχία του νου. Okay. Προχωράμε παρακάτω. Οτιδήποτε υπάρχει έχει αιτία εκδήλωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι γεγονός και να γίνει, ακόμα και εγώ δεν μπορώ να δω για ποιο λόγο υπάρχει ή ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει, σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει και η αιτία του. Μόλις σταματήσει η αιτία ύπαρξής του, απλά θα μεταβληθεί.
Δεν θα χρειάζεται να είναι έτσι όπως είναι, καταλαβές. Γι' αυτό ξέρουμε εμείς ότι οτιδήποτε συμβαίνει πρέπει να υφίσταται μια αιτία από πίσω. Ναι. Καταλαβές. Που τις περισσότερες φορές δεν το ξέρουμε ποια είναι η αιτία. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει μια αιτία, είναι συνέπεια δηλαδή το οτιδήποτε γίνεται. Οπότε δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε σαν κάτι εκτός ροής, όσο άσχημο και αν είναι. Κατάλαβες τι το λέω. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει αιτία εκδήλωσης ακόμα και αρνητικό μέσα μας ή έξω μας, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι απλά συνέπεια αυτό που κάνω από κάποια αιτία που δημιουργώ μέσα μου, έτσι δεν είναι? Από το αιτιατό μου σώμα, που είναι το σώμα της ψυχής μου. Άρα η ψυχή μου εκδηλώνει μια αιτία εδώ πέρα. Mm-hmm. Που μπορεί να τους χειρίζει ο ιδεολόγος να είναι, έτσι. Mm-hmm. Αλλά ξέρω λοιπόν ότι οτιδήποτε γίνεται είναι συνέπεια. Καταλαβαίνεις. Ότι δεν ξαφνικά υπάρχει και δεν έχει αξία. Οπότε του δίνω την αξία όπως σε όλα τα πράγματα. Το θυμάμαι. Καταλαβαίνεις. Γιατί το σύμπαν δεν φτιάχνει τίποτα χωρίς αιτία, ναι. Καταλαβες, ναι, ναι. Ούτε κάτι άχρηστο. Ο μόνος που δεν βλέπουμε τη χρήση είμαστε εμείς. Σωστά. Για κάτι, γιατί δεν ξέρουμε την ολική εικόνα. Mm-hmm. Αν έβλεπες την ολική εικόνα, θα έξεις ότι ακόμα και το κομμάτι του παζλ που είναι κάτω, 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 γωνία, αριστερά, ναι, ένα ναι, λεπτό ναι. χρώμα, χρειάζεται για να κλείσει η εικόνα. Σωστά. Καταλαβες, οπότε φεύγει από μέσα μας η κατάκριση ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει η κόντρα μας με την πραγματικότητα. Mm. Όταν περιέργει παράξενη, κακιά, καλή μας φαίνεται, πρέπει να υπάρχει και είναι άξια. Ναι. Εντάξει. Προχωράμε στο τρίτο. Υπάρχουμε και θα υπάρχουμε πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορείς εξ ορισμού να πας στην ανυπαρξία. Δεν μπορείς να βιώσεις την ανυπαρξία του εαυτού σου. Καταλαβες, mm. δεν γίνεται να πεις δεν υπάρχω, mm. μόνο υπάρχεις δηλαδή, δεν γίνεται να μην υπάρχεις και να το ξέρεις. Καταλαβες πως το λέω, οπότε δεν χρειάζεται να φοβάσαι μην τυχόν και δεν υπάρξεις, γιατί δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να βιώσεις την ανυπαρξία. Mm. Το μόνο που βιώνεις είναι την ανυπαρξία των υπόλοιπων πραγμάτων, όχι τη δική σου, mm-hmm. τη συνείδησή σου, γι' αυτό τι γίνεται, πάντα υπάρχουμε. Και ο θάνατος δεν είναι ανυπαρξία, ο mm. θάνατος είναι μετάβαση από τη μία διάσταση στην άλλη. Σωστά. Εντάξει. Οπότε έτσι μέσα σε αυτή την πεποίθηση, γιατί αυτή θα τις κάνεις σκέψεις, συνειδητές, ναι, έτσι ναι. και κάθε τι πλέον που θα συμπεριφέρεσαι και θα ορίζεις τη ζωή σου, θα είναι κάτω από αυτές έτσι, τις πεποίθησεις. Τα έχουμε ξαναπεί λίγο περίπου, αλλά ναι, ναι τα καταλαβαίνω. Περίπου, ας πούμε, ναι, εντάξει, ναι. απλά τώρα στο βάζουν να γίνει συγκεκριμένες πεποιθήσεις. Ναι, ναι, ναι. Τις πεποιθήσεις θα δεις. Γι' αυτό και τι κάνουμε συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να βγουν, να κοντράρουν μερικές αντίθετες πεποιθήσεις που έχεις μέσα και να σου κάνουν ευκολότερη την επιλογή να διαλέγεις το λιοντάρι, αφού ξέρεις αυτά. Ναι, ναι. Να σου φαίνεται πιο λογικό ναι. αυτό να κάνεις το ποντίκι. Ισχύει και μέχρι τώρα αυτό. Ισχύει αυτό που λες. Ήδη μέχρι τώρα συμβαίνει. Σου φαίνεται πιο λογική, ναι. πιο κοντά σου, πιο πολύ αντιπροσωπευτική η νέα ενέργεια Ακριβώς. και η συμπεριφορά σου. Ναι. Λοιπόν, ό,τι εκπέμπω λαμβάνω. Δηλαδή τι σημαίνει, από τη στιγμή ότι εκπέμπω αυτό βιώνω. Ναι. Γι' αυτό δεν έχει καμία σημασία, θα λέγαμε, αυτό που γίνεται απ' έξω έτσι όπως το λέει ο κόσμος. Από τη στιγμή που γίνεται το καλύτερο γεγονός, αν εγώ δεν μπορώ μέσα μου, η δόνησή μου, να είναι τα γυαλιά που βλέπω, έτσι, ναι. αν η δόνησή μου δεν είναι καλή, το βίωμα, το feedback που θα πάρω από το κάθε γεγονός δεν θα είναι καλό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό την άλλη ναι, φορά ναι, με τα γυαλιά. Ναι. Έτσι. Ναι. Το έχει πει ο Χριστός, μάγερα νέδωσες, μάγερα τα λάβεις. Μπράβο. Με λίγα λόγια, ό,τι εκπέμπω, πρόσφυγε, όχι μόνο τι σκέφτομαι, ναι, όχι ναι. τι κάνω, mm-hmm. όχι τι νιώθω, αλλά η δόνησή μου είναι αυτή η ίδια δόνηση που θα λάβω πίσω. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Ό,τι δόνηση κοιτάω, με ό,τι δόνηση είμαι λαμβάνω. Σωστά. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο σε τι δόνηση είμαι. Γι' αυτό εκεί πέρα βλέπουμε και την πλάνη του μυαλού. Το μυαλό επειδή νομίζει και παίζει στα δικά του πλαίσια και δεν βλέπει ολικά τι γίνεται, mm-hmm. βλέπεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δει τη δόνηση. Το μυαλό ναι. μπορεί να δει κατά τη δική του μαθηματική άποψη και τις πεποιθήσεις σου αν είναι δίκαιο ή άδικο.
Καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, δίκιο να έχει, μέσα η δόνηση μπορεί να είναι αρνητική που έχεις. Κατάλαβα τι λες. Δηλαδή μπορεί να έχεις δίκιο μέσα σου που βρίζεις τον άλλο και του είσαι μαλάκα, σπίξει ιστορίες, τον άλλο μας έχεις βαρέσει, μας έχεις ζαλίσει, αλλά μέσα σου η δόνηση είναι χαλασμένη. Με αυτά που λες και σκέφτεσαι. Ακόμα και αν ο άλλος είναι μαλάκας, εσύ νιώθεις αίτια. Πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Ναι. Για να ξεφεύγεις από τις φασαρίες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και την ώρα τι γίνεται, τρέφεις τον άλλον, τρέφεις το reptilian, σου παίρνουν ενέργεια. Όλα αυτά τα πράγματα που λένε είναι γιατί. Γιατί το μυαλό σου νομίζει ότι έχει δίκιο και ότι έτσι θα έπρεπε να κάνει, αλλά στην πραγματικότητα δεν νιώθεις καλά με αυτό. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Απόλυτα. Τι κάνεις, απλά κάθεσαι και χαλάς τον οργανισμό σου. Έτσι. Αντί ακόμα και να πεις ότι ξεσπάς. Όταν ξεσπάμε, δεν πρέπει να κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Ναι. Ας πούμε, παλιά ξεσπαγόταν μια μπουνιά στον τοίχο, πάω στην πόρτα, έσπαγε η πόρτα, έσπαγε το χέρι μου. Αλλά ξέσπασα, λέω. Αλλά τι ξέσπασα. Μάλλον έσπασα, όχι ξέσπασα. Έτσι. Κατάλαβε πώς πάει. Οπότε πρέπει να μάθουμε να ξεσπάμε όσο πιο δυνατόν γίνεται επικοδομητικά. Γι' αυτό παίζει ρόλο όχι μόνο το μυαλό μας, mm-hmm. αλλά να θυμάσαι η δόνηση. Ναι. Ακόμα και το μυαλό σου λέει δίκιο, άδικο, εκδίκηση αυτά. Να λες τώρα αυτή η δόνηση, mm-hmm. καταλαβαίνεις, είναι υψηλή ή χαμηλή. Ακριβώς. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Προχωράμε. Αυτά που σου είπα χθες για τον παντικό νου. Κάθε στιγμή είναι μια αρχή και ένα τέλος. Ναι. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη ζωή μας σε στιγμές. Mm-hmm. Έτσι θα είναι πιο εύκολο το παράθυρο της επιλογής κάθε στιγμή mm-hmm. να είναι αυτή, να είσαι αυτός που θέλεις. Το θυμάμαι. Έτσι θα είναι η επιλογή πολύ πιο γρήγορα, ανά στιγμή δηλαδή να αποφασίζεις σε τι δόνηση θες να είσαι. Mm-hmm. Κάθε στιγμή είναι άξια ύπαρξης. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλες οι στιγμές υπάρχουν και πρέπει να τις αξιολογούμε, έτσι, σωστά. Γιατί, ακόμα και τις στιγμές που λες κοιμάμαι, ακόμα και τις στιγμές που βγήκαν τα αρνητικά από μέσα σου, ακόμα και αυτές οι στιγμές χρειάζονται. Αλλιώς δεν θα τις είχες διαλέξει αν μπορούσες, mm-hmm. θα κάνεις ένα κομματικό άλμα και θα κάνεις αυτό που σου μαθαίνω, μάγια. Ναι. Όταν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε μάγια, που είναι στην πραγματικότητα, να κάνουμε ένα κομματικό άλμα, που θα πηγαίνει παραπάνω από τις στιγμές του λογικού μας, γιατί αυτό είναι το πραγματικό άλμα. Είναι μια τεχνική, έτσι, μια γνώση που δουλεύεις με συχνότητες αντί να δουλεύεις με τις πιο χαμηλές. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν εσύ ξεκινήσεις και θες να κάνεις μάγια και να φέρεις κάτι μαγικά στην πραγματικότητά σου, πρέπει να πιάσεις την ανάλογη δόνηση για να εμφανιστεί. Οκ. Okay. Γι' αυτό λοιπόν κάθε στιγμή είναι άξια ύπαρξης. Mm-hmm. Δίνω λοιπόν αξίες στιγμές που χρειάζονται, δηλαδή τι, στον χρόνο που χρειάζεσαι για να μεταβείς στη δόνηση που θες. Κατάλαβα. Βλέπεις, γιατί πολλές φορές τι λέμε, ακόμα να φύγει, ακόμα το έχω μέσα μου, ακόμα δεν μπορώ να κάνω αστρικό ταξίδι, ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω, ακόμα δεν μπορώ να διαλύσω αυτό το εγώ το τάδε. Καταλαβαίνετε. Δίνε αξία λοιπόν στη στιγμή, γιατί αυτός ο χρόνος χρειάζεται για τη δική σου ταχύτητα για να κάνεις με τη δική σου, θα λέγαμε, εργασία, έτσι, mm-hmm. την αλλαγή. Οκ. Okay? Mm-hmm. Όλα είναι ουδέτερης σημασίας και σοβαρότητας. Αυτό πρέπει να το έχεις καλά στο μυαλό σου. Γιατί ακόμα και όταν ταυτίζεσαι με κάποιο αρνητικό, κακό γεγονός, να θυμάσαι την πραγματικότητα ότι είσαι εσύ που του δίνεις, μαζί με την κοινωνία, η χώρια, αρνητική προσέγγιση. Όλα τα πράγματα είναι ουδέτερης φύσης και εμείς καλούμαστε, καταλαβαίνεις, να τους δώσουμε την ερμηνεία που θέλουμε. Μπορεί μερικά πράγματα να έχουν ντροπικές ενέργειες, να πηγαίνουν προς τη διάλυση δηλαδή και να είναι πιο κοντά, όπως τα σκουπίδια, καταλαβαίνεις, όπως αυτά τα πράγματα, όλα λέγαμε, τα έλλη, έτσι, διάφορα ζώα που έχουν πάνω τους τέτοιες ενέργειες και έντομα και αυτά που πηγαίνουν πιο εύκολα στην εντροπία. Παρ' όλα αυτά, εσύ μπορείς να μετατρέψεις αυτή την ενέργεια στο βίωμά σου για να γίνει όφελος. Καταλάβεις να σου πω. Γι' αυτό έλεγε και ο Χριστός ότι να φιλήσεις το μαστίγιο
αυτού που σε μαστιγώνει. Με την έννοια ότι μπορείς ακόμα και την αρνητική δύναμη του άλλου που σου κάνει ζημιά εσένα, να μπορέσεις όπως αυτό που σου είπα, να θυσιάσεις τα κατώτερα σώματα για να καλλιεργήσεις τα ανώτερα σώματα. Μην πάει τσάπα ο πόλεμος. Σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει τη χρηστική μοίηση, θα λέγαμε, ο πόνος είναι επειδή δεν έχουν έλξη στη ζωή τους. Γιατί χρειάζεται να περάσουν από αυτή τη ζύμωση και τη μετατροπή του πόνου για να αναπτύξουν τα εταιρικά τους σώματα. Καταλαβες. Από εκεί βγαίνει και η αρχαίγονη εκκλησία για μέχρι που φτάνει στην ανάληψη, στην ανάσταση, όλα αυτά τα πράγματα της μετατροπής, η συγχώρεση. Καταλαβες. Από τα σώματα, γι' αυτό είναι μαύροι, σε κηδεία, σε θυσία και ταπεινή υποτίθεται, γιατί πάμε να θυσιάσουμε τα κατώτερα μας σώματα προς τα ανώτερα. Κατάλαβα. Καταλαβες, τώρα οι σατανιστές τι κάνουν, θυσιάζουν τα ανώτερα σώματα προς τα κατώτερα. Αντίθετα. Ναι. Και μετά έρχεται η ισορροπία, αν θα λέγαμε πνεύμα και ύλη. Επειδή όμως στην πραγματικότητα είναι αντανακλαστικά το πνεύμα με την ύλη, οι περισσότεροι άνθρωποι τώρα νομίζουν ότι είναι σωστοί, καλοί και τέτοια, όμως αυτόν τον καιρό θυσιάζουν την ψυχική τους ενέργεια, τα ανώτερα τους σώματα, για να εκδηλώσουν τα πάθη των κατωτέρων σωμάτων τους. Καταλαβαίνεις. Οπότε ζουν εις βάρος της ψυχής τους. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός, για να πάρουν τα πλούτη και να χάσουν την ψυχή μου. Και για ποιο λόγο δεν του φαίνεται ωραίο του Χριστού, όπως του φαίνεται εγώ, ολονών εδώ πέρα, σου λέει, καμία, πουλάω την ψυχή μου, το σώμα μου, το είναι μου, το αίμα μου, ό,τι να είναι πουλάω. Ναι, ναι, ναι. Γίτσες. Γίτσες. Sorry. Και αλήθεια λέω, καταλαβες, όλοι αυτοί που είναι, θα λέγαμε, οι πόρνες, έτσι, οι διανοητικές, αλλά και οι φυσικές, για ποιο λόγο λέμε εμείς ότι είσαι εισαγωγικά κάνεις αμαρτία? Γιατί δεν ξέρεις τι δίνεις και τι παίρνεις. Ναι. Εκείνη την ώρα είσαι ταυτισμένη με την ανηπορία, ξεχνάς ότι είσαι μάγος και πουλάς μέχρι και την ίδια σου τη σάρκα, μέχρι την ίδια σου την ψυχή, μέχρι την ίδια σου την ιδέα, μέχρι το συνέστημα. Το ξεπουλάς για το συμφέρον. Που μπορείς να το δημιουργήσεις χωρίς να ξεπουλήσεις. Αυτό σου λέει. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέει, μη μιχεύεις με αυτή την έννοια. Καταλάβες, δεν χρειάζεται να προδίδεις όλο αυτό που έχεις. Να είσαι ελεύθερος είναι άλλο. Ναι, καταλάβες, ναι. Άλλο είναι να πηγαίνεις και να πορνεύεσαι. Το να είσαι ελεύθερος σας αρέσει το σεξ είναι ένα κομμάτι. Το να ξεπερνάς το μέτρο και μετά να το κάνεις μηχανικά, χωρίς να το ευχαριστιέσαι, αλλά μόνο και μόνο από συμφέρον, για τα κατώτερα δηλαδή τσάκρα, ναι, ναι, τα κατώτερα σώματά σου και να χάνεις τα ανώτερα, είναι ανισορροπία σου λέει. Βέβαια. Καταλαβες. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτές τις εποχές τώρα τις δύσκολες, θυσιάζουμε τα κατώτερα σώματά μας. Καταλαβες. Θυσιάζουμε τον πόλεμο, τον πόνο, όλα αυτά τα πράγματα που βγάζουν τα κατώτερα σώματα, την αδυναμία τους, για να μπορέσουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές να μην ατροφήσουν τα ανώτερα. Καταλάβεις πως πάει. Ο κόσμος αυτά δεν τα ξέρει, είναι μπερδεμένος και ακούει ό,τι να είναι. Και επειδή ακούει ό,τι να είναι, νομίζει ότι πάει σωστά. Ενώ πάει κατά διαόλου στην πραγματικότητα. Πραγματικά κατά διαόλου. Γιατί αυτό που τον νοιάζει είναι τα κατώτερα σώματά τους. Και όταν λοιπόν το ανώτερο σώμα μας λειτουργούν σε πιο ενεργειακές διαστάσεις, πιο εθερικές, γι' αυτό τα λέμε αιώνια, ναι, γιατί είναι πιο ακίνητα και δεν μεταβάλλονται όπως το υλικό. Γι' αυτό και ζουν αιώνια και όχι 80 χρόνια, 100, καταλάβεις τι είναι. Σωστά, σωστά. Ναι. Οπότε αν έχεις δύο πράγματα, το ένα αιώνιο και το άλλο προσωρινό, ποιο θα εμπιστευτείς. Ποιο θα τις διάσεις. Καταλαβαίνεις. Έτσι έρχεται η ιδέα της θυσίας που είναι στην πραγματικότητα η ιδέα της μετατροπής. Θυσιάζεις το ξύλο για να πάρεις θερμική ενέργεια στο τζάκι. Θυσιάζεις το πετρέλαιο για να σου βγάλει κινητική ενέργεια στο αμάξι. Όλες οι θυσίες είναι μετατροπή στην πραγματικότητα. Καταλαβες. Αλλά σου είπα, αν δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να σου βγει η αποκάλυψη να καταλάβεις. Εμένα νομίζεις μου τα έπανε. Δεν μου τα έπανε, αλλά έκανα τις αλχημίες μέσα μου που μπορούσα για να μπορεί να κατέβει η γνώση και να αποκαλυφθεί σε μένα χωρίς να έχω διαβάσει
τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Σωκράτης. Γιατί εμείς απλά τι κάναμε, φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο. Είναι σαν να γίνομαι Πλάτωνα, σαν να γίνομαι Σωκράτης. Αλλά αντί να τους θεοποιούμε, είναι σαν να μπαίνω στο επίπεδο του Πλάτωνα, στο επίπεδο του Σωκράτη, στο επίπεδο, θα λέγαμε, των μοιημένων. Και έτσι μέσα σου να βγαινιέται η αλήθεια όπως γεννήθηκε και σε αυτούς. Και όχι ένας απλά παπαγάλος που ακούει τους άλλους, κατάλαβες. Πρέπει να μάθουμε μέσα μας, να έχουμε προϊόν, να γεννήσουμε την αλήθεια. Άμα γεμίζεις βιβλία και η κουτσή Μαρία τα ξέρει αυτά που λέω τώρα. Καταλάβεις, αλλά δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει το πώς εσύ μπορεί να τα γεννήσεις. Να μπορεί να πηγάζει η αλήθεια μέσα από σένα. Σωστά. Γι' αυτό βλέπεις, ενώ η πληροφορία διαδόθηκε, συνειδητοποιούνται ακόμα 9. Γιατί? Γιατί τα παίρνουν έτοιμα. Δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δεν ζυμώνονται. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και φυσικά τα κάνουν, θα ξαναγυρίσουν πίσω μέχρι να γίνει πραγματικά η ζύμωση. Ναι. Ενώ νομίζουν ότι τα παίρνουν έτοιμα, εντάξει, ξέρω εγώ, αναβαθμίστηκα. Όχι. Πρέπει να ζυμωθείς και σου είπα, πρέπει να έλξεις τον ανάλογο πόνο των κατωτέρων σωμάτων σου, να αποταχθείς από τα κατωτέρα σώματά σου και όλη αυτή τη μετατροπή, έτσι, που σου βγαίνουν από τα συστήματα του πόνου, αδικίας, όλα αυτά να τα πάρεις, καταλαβες, την ενέργεια να τη διώξεις και να ξεσπάσεις και να τη μετατρέψεις σε πιο υψηλή οκτάβα για να μπορούν μέσα σου να γεννηθούν ή να δυναμώσουν ή να συνειδητοποιήσεις, όπως εσπάρτω, τις πνευματικές σου αρχές. Mm-hmm. Καταλάβεις πώς είναι. Σε κάθε μύηση, λοιπόν, γι' αυτό υπήρχαν αυτού του είδους οι εγκράτειες, αυτού του είδους τα πράγματα. Γιατί θυσίαζες τα εγωικά σου, όπως κάναμε στο σχήμα, τα ακριανά, καταλαβες, για να μπορεί η συνείδησή σου να ενωθεί με τα εσώτερα. Εκεί μπορείς να καταλάβεις την έννοια της αθανασίας. Εκεί μπορείς να καταλάβεις την έννοια την αιωνιότητα. Εκεί μπορείς να καταλάβεις την έννοια της έλλειψης του θανάτου με την έννοια ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εκεί καταλαβαίνεις την πανταχού ένωση. Δεν μπορείς να καταλάβουν τα σώματα του διαχωρισμού. Όπως λένε και η φιλοσοφία και αυτά τα σώματα τα κατώτερα της αμαρτίας. Γιατί τα λένε της αμαρτίας? Επειδή δεν μπορούν να μαρτυρήσουν την ολική εικόνα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό τα λένε τα σώματα της αμαρτίας. Αμαρτία σημαίνει δεν μαρτυρώ. Ναι, ναι. Γιατί το κάνετε ό,τι θέλετε, βγάλετε τα μάτια σας, κάτι ό,τι γουστάρει η ψυχή σας. Αλλά να μαρτυράτε αυτό που κάνετε. Όχι αμαρτία. Αμαρτία είναι το κάνω μηχανικά, που χάσω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν μαρτυρώ, δεν βάζω μέτρο. Άρα τι κάνω? Μια μηχανική αυτοκτονία. Ενώ αν η αυτοκτονία γίνει θυσία, δεν λέγεται αυτοκτονία γιατί δεν είσαι αυτό που αυτοκτονεί. Καταλαβες, είσαι αυτός που θυσιάζει το ένα κομμάτι που είναι πολύτιμο, δεν λέω, γι' αυτό λέγεται και θυσία, για να πάρει μέσα του το μεγαλύτερο πράγμα. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Ενώ αν εγώ με τη λαγνία, παραδείγματος χάρη, είμαι ένα με τη λαγνία, θυσιάζω τη λαγνία. Νιώθω σαν αυτοκτονό. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Γι' αυτό και οι περισσότεροι τα παρατάνε. Και σου λέει σιγά μην κάτσω εγώ να κάνω τώρα τις εγκράτειες. Σιγά μην κάτσω εγώ να κάνω τώρα να διαλύσω το εγώ. Σιγά μην κάτσω να διαλύσω την οκμηρία. Να διαλύσω την παιδιά. Να διαλύσω τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Για ποιο λόγο να το κάνω? Και η αντίσταση αυτή, το για ποιο λόγο να το κάνω, έρχεται από το ίδιο το εγώ τους που είναι μέσα σε αυτά τα εγώ. Δεν νιώθει ότι είναι κάτι έξτρα για να τα διώξει. Σου λέει, έχεις κανένα, υπάρχει κάτι στην πίστη να θέλει να αυτοκτονήσει? Τίποτα. Τίποτα δεν αυτοκτονεί. Μόνο όταν αρχίσει και δουλεύει στραβά, θα λέγαμε, ο εγκέφαλός του. Έτσι και αυτά είναι γεννημένα να ζουν οι ρόλοι μέσα σου σαν τα παράσιτα. Επειδή είναι παράσιτο, νομίζω ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Για τον εαυτό του είναι 100% ζωντανός οργανισμός και εσύ το φαγητό του. Ναι. Έτσι δεν πάει? Επομένως και τα παράσιτα που έχουμε μέσα μας, εμείς πρέπει να τα διώξουμε. Μπορεί να ζούμε μαζί, μπορεί μερικά να συμβιώνουμε, αλλά αυτά που δεν συμβιώνουμε γίνονται καρκίνος. Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν ορισμένα πράγματα που έχουμε δημιουργήσει, παράσιτα, εγώ, δαίμονες, προγράμματα, επειδή είναι τοπικά και μας έχουν καταβάλει και καταλάβει, μπράβο, τι θέλουμε να τα κάνουμε, να έχουμε τη δύναμη να τα βγάλουμε από πάνω μας που είναι κολλημένα και μας ρουφάνε σαν τις δέλες. Καταλαβες? Γιατί εκμεταλλεύονται την ασυνειδησία των παθών μας. Πάνω εκεί στηρίζεται όλη η διάλυση των κατωτέρων των εγώ. Ναι, καταλαβαίνεις? Ναι, ναι. Έχει βάθος πολύ.
Έχει βάθος, γιατί σου εξηγώ τώρα, έτσι, ποιο είναι το νόημα για να μπορέσει κάποιος να αρχίσει να ευθυγραμμίσει μέσα του, έτσι, όλη την ενέργεια. Αυτό που λες κουνταλίνι, όπως το έχουν πει με χίλια πράγματα. Αν αυτά τα δύο λοιπόν δεν τα εναρμονίσεις μέσα σου, πνεύμα και ύλη, είναι φυσικό λοιπόν να ταυτίζεσαι με τα άκρα. Οπότε όποιος είναι προς την ύλη, υπάρχει λόγος που είναι προς την ύλη. Δεν είναι έτσι. Και σου εξηγώ για ποιο λόγο βλέπεις μερικοί να είναι ηλιστές. Βλέπεις μερικούς να αυτοκτονούν τον εαυτό τους. Μερικούς να μην θέλουν να αλλάξουν. Όλη αυτή η άρνηση είναι γιατί είναι κατηλημένη. Καταλαβαίνεις, δαιμονισμένη θα λέγαμε. Αλλιώς δεν θα κάποιος άρνηση για το θεϊκό, μόνο είναι αποκομμένος. Καταλαβαίνεις, σου πάει. Οπότε όλο αυτό που κάνουμε εμείς τι είναι, να ξέρουμε να ελέγχουμε τους δαίμονές μας, καταλαβαίνεις, να τους παρακολουθήσουμε, να τους καταλάβουμε, να αποταυτιστούμε από αυτούς, να βγούμε απ' έξω, να τους περιορίσουμε και μετά λοιπόν να τους συγχωρέσουμε. Καταλαβαίνεις. Με λίγα λόγια πρέπει να γίνουμε μεγαλύτεροι από τους ρόλους, όχι να είμαστε ταυτισμένοι στο ρόλο. Το λέγαμε την προηγούμενη φορά, ναι, θυμάμαι. Καταλαβαίνω δηλαδή πώς το λες. Οπότε, προχωράμε παρακάτω. Κάθε άποψη είναι αληθινή στο επίπεδό της και για τον εαυτό της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, έτσι, εκτός από τους 4-5 νόμους της ύπαρξης, θα τους πούμε και αυτούς, όλα τα υπόλοιπα είναι μεταβαλλόμενα πράγματα, αναλόγως στη συνείδηση που υπάρχει, μεγάλη ή μικρή. Οι νόμοι θα λέγαμε είναι 5 ή 4 οι βασικοί. Κάτσε. Ότι υπάρχεις. Περίμενε. Κάθε άποψη είναι αληθινή. Ναι. Στον εαυτό της. Ναι. Και έχει λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει, μία αξία. Καταλαβαίνεις. Ναι, οπότε εσύ δεν κάνεις να ταυτίζεσαι κάθε φορά με την σύγκρουση απόψεων. Καταλαβαίνεις. Δεν θα λες τον άλλο δηλαδή, ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δεν ισχύει. Ακόμα και να μην ισχύει, μέσα του ισχύει. Στο συλλογικό μπορεί να μην ισχύει τόσο. Μέσα του ισχύει. Και πρέπει να καταλάβουμε πού ισχύει και πού δεν ισχύει κάθε φορά. Αλλά για αυτόν είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Που άμα μπεις και εσύ εκεί, θα δεις το ίδιο βίωμα. Όσο τρελό και να ακούγεται, αν εσύ βάζεις τον εαυτό σου την τρέλα του άλλου, θα δεις το βίωμά του. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές τι γίνεται, τρελαινόμαστε αν πάμε να δούμε την αλήθεια του τρελού. Ή ο θεωρητής τι κάνει, μπαίνει στο μυαλό του δολοφόνου, σκέφτεται σαν δολοφόνος, γίνεται δολοφόνος, γίνεται παρανοϊκός για να καταλάβει την παράνοια του άλλου. Γιατί οτιδήποτε πρέπει να λέμε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να το δημιουργήσω μέσα μου. Μπαίνω στη θέση του, Δεν μπαίνω πουθενά. Έτσι φαίνεται απ' έξω μας. Μέσα μας είναι ότι δημιουργούμε το ρόλο του μέσα μας. Το καταλαβαίνεις. Δημιουργούμε τη δόνησή του μέσα μας. Έτσι γίνονται και οι θεραπείες. Αν εγώ πάνω σου έχω μεγάλη επιρροή και μαλάκας να είμαι, κουμπουλιανίτης ψέτης να είμαι, αλλά σου πω που κατέβηκε ο Αστάρα από τα άστρα, τους πλειάδες και τώρα σου κάνω ενεργειακά πράγματα και εσύ το πιστεύεις και πιάσεις τη δόνηση αυτή και φύγεις από την παλιά της ασθένειας, μέσα σου δημιουργείς αυτή την καινούργια δόνηση και εκθεραπεύεσαι και νομίζεις το έκανε ο Αστάρα από τις πλειάδες και τα αγγελικά χειρουργία που γίνονται. Καταλάβεις πώς πάει. Το θέμα είναι λοιπόν να δημιουργήσουμε μέσα μας τη δόνηση όταν θέλουμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου, να το καταλάβουμε. Καταλάβεις πώς πάει. Και μερικοί άνθρωποι επειδή δεν έχουν open να είναι μεγάλες κολάσεις και η παράδεισή τους, δεν μπορούν να βιώσουν την χαρά του αλλού και τον πόνο του αλλού όταν είναι τεράστια και στα άκρα. Σωστό. Καταλάβεις, δεν μπορούν να τους καταλάβουν γιατί αυτό που ζει ο άλλος είναι πιο πολύ χαρά από αυτή που μπορούν να συλλάβουν και άλλος που ζει πιο πολύ πόνο από αυτό που έχουν μέσει. Καταλάβεις. Οπότε δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τα δύο. Είναι έξω από την γκάμα περιεκτικότητά τους. Οκ. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε κάθε άποψη είναι αληθινή στο επίπεδό της και για τον εαυτό της. Οπότε δεν κάθεσαι εσύ λίγα τώρα να μπαίνεις σε διαδικασία κάθε ένας
αν είναι αλήθεια, ψέματα, αλήθεια, ψέματα, αλήθεια, ψέματα. Όσο περνάει η λύθη του, μπαίνει σε μια άλλη πραγματικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Και όσο αυτός αρχίζει και μπαίνει στο συλλογικό, θα έχει καλύτερη επικοινωνία με το συλλογικό. Mm-hmm. Όταν αυτός αποκόβεται από το συλλογικό, θα τρελαίνεται. Με λίγα λόγια, δεν θα τον υποστηρίζει το συλλογικό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει τρελός. Δεν σε υποστηρίζει το συλλογικό. Mm-hmm. Είσαι μόνος σου. Σωστά. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα, ναι. Mm. Αλλά τρέλες υπάρχουν πολύ. Αν κάνεις όπως η ανθρωπότητα κοσμική τρέλα, δεν θα σε υποστηρίξει, θα λέγαμε, το σύμπαν. Mm. Με τι έννοια, ότι επειδή βγάζεις αυτό το ψέμα ως προς τους νόμους, θα είσαι αντιμέτωπος με τους νόμους. Mm-hmm. Όπως κάνει ο παράνομος, mm. αν σαν ανθρωπότητα λοιπόν εμείς παρανομούμε λόγω ενεργειακών δονήσεων, ναι, mm-hmm. από αυτά που έχουμε φτιάξει, είναι φυσικό ότι η διαγή και το σύμπαν θα φέρει τέτοια πράγματα να μας αλλάξει με το ζόρι ή να μας μεταβάλει ή να μας δείξει σκουπίδια. Ναι. Ή στο σκότο, να μας σκοτώσει. Κατάλαβες το σπάει. Έτσι είναι. Αν εγώ αρχίσω και τα βάλω με την κοινωνία και αρχίσω και παρανομώ, η κοινωνία θα έχει τους μηχανισμούς αντιμετώπισης μου. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αν εγώ λοιπόν με τη φυσικότητα που πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι το παίζω τρέλα, θα έχω μόνο εδώ. Ναι. Καταλάβες, γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε, διαλέγουμε με ποιο σύστημα θέλουμε να είμαστε μαζί και με ποιο σύστημα όχι. Mm-hmm. Ο τρελός λοιπόν, και άμα μιλάμε για τον τρελό που έχει περάσει σε βιολογικό, θα λέγαμε, πράγμα και αρχίζει και τα έχει τελείως χαμένα, είναι έξω από το σύστημά μας. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνει τα πράγματα που καταλαβαίνουμε εμείς. Οπότε λες, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, φίλε, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε, να συνεργαστούμε. Ναι. Οπότε είσαι τρελός και για να μας κάνει ζημιά, σε περιορίζουμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Mm-hmm. Αγαπάω σημαίνει γνωρίζω. Ναι. Έχει η λέξη αγάπη με τη γνώση, θέλω να την κάνεις ίδια. Γιατί δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάτι όταν δεν το ξέρουμε. Ακριβώς. Δεν σε αγαπάω. Ποιον αγαπάς, αφού δεν με έχεις γνωρίσει. Άρα το κομμάτι που έχεις γνωρίσει αγαπάς. Ναι. Όσο πιο πολύ με γνωρίζεις, τόσο πιο πολύ με αγαπάς. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Γιατί η γνώση δεν λέει μόνο το συμφέρον σου. Η γνώση σημαίνει να μάθεις ακριβώς τι είμαι. Γι' αυτό και η γνώση του εαυτού μας φέρνει την αγάπη του εαυτού μας. Mm-hmm. Γιατί δεν μαθαίνεις μόνο τα καλά σου ή τα κακά σου. Μαθαίνεις ποιος είσαι. Όλη τη λειτουργία σου. Mm-hmm. Γι' αυτό μπορείς να τον φροντίζεις τον εαυτό σου. Να τον καταλάβεις την ένωσή του με το σύμπαν. Ποια είναι η αποστολή του, ποια είναι η εκδήλωσή του. Θα τον ενώσεις με τα ανώτερα τμήματα. Θα το άγεις εις το παν όταν τον αγαπήσεις. Καταλάβεις πώς πάει. Άρα κάθε τι εγώ που αγαπάω σημαίνει πρέπει να το άγω εις το παν. Άρα να το γνωρίσω σε όλες τις διαστάσεις του μέχρι εκείνες που το ενώνουν με όλα. Αφού είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτό του Θεού. Δεν πρέπει να βάλει το Θεό μέσα του. Αν δεν το γνωρίζει. Όταν σε κάτι δεν βρει το Θεό μέσα του, πώς θα το γνωρίσεις και να το αγαπήσεις. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, είναι η ένωση, είναι τα ίδια. Είναι το όμορφο, είναι τα πάντα. Εσύ λες, πώς λοιπόν το κάτι μπορεί να το ενώσω με τα πάντα. Πώς θα το άγω εις το παν. Να δω το αιώνιο, να δω το θεϊκό του μέσα. Να δω την αιτία ύπαρξής του. Δεν πρέπει να σκάβω, να σκάβω, να σκάβω μέχρι να πω στην ενέργεια, στο φως, στη συνείδηση. Σε κάθε μορφή που ξέρω. Συνέχεια. Έτσι πρέπει λοιπόν να σκάβουμε ή αλλιώς να ενεργοποιήσουμε μέσα μας εκείνα τα βάθη που από αυτά τα βάθη θα φαίνονται τα βάθη, έτσι, των άλλων μορφών. Τα βάθη τα δικά μου βλέπουν το βάθος της ψυχής του σκύλου και έτσι μπορώ να μιλάω ψυχικά με τα ζώα. Τα βάθη τα δικά μου βλέπουν τα βάθη της ψυχής, θα λέγαμε, που έχει το δέντρο και έτσι μπορώ να μιλάω με τα φυτά. Τα βάθη τα δικά μου μπορεί να βλέπουν την ψυχή των ορυκτών. Οπότε μπορώ να επικοινωνώ ψυχικά και με τα όρυκτα. Τα βάθη τα δικά μου μπορεί να βλέπουν, θα λέγαμε, την ψυχή των στοιχειώδων. Ναι. Των στοιχειωδών. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Όταν στοιχειώδη τι είναι, είναι ορισμένες μικρές συνειδήσεις που δημιουργούνται από τα τέσσερα στοιχεία, θα λέγαμε, φως, νερό, γη και αέρας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Κάθε φορά που εμφανίζεται και δημιουργείς μια συνειδητότητα ή αρχίζεις και επικοινωνείς με κάθε στοιχείο, την ώρα που υπάρχει το στοιχείο, μόνο το στοιχείο το ίδιο, επειδή είναι όλο αυτό ένα είδος συνειδητότητας άλλη μορφή, παίρνει εκείνη την ώρα, λόγω της δικής μας
κατανόησης και προβολής, παίρνει, θα λέγαμε, στο δικό μας τον εγκέφαλο την έννοια του στοιχειωδούς για να μπορεί να είναι ακόμα πιο κοντά στην επικοινωνία μαζί μας. Και έτσι έχουμε τις ελπίδες στον αέρα, οι σαλαμάνδρες στην φωτιά να ζουν. Καταλαβές. Mm. Έχουμε δημιουργήσει τους γκόμους, τα ξωτικά, τα μικρά, στη γη και όλα αυτά τα πράγματα. Από ακούς καμιά φορά και τέτοια, έτσι. Mm. Γιατί τι είναι. Είναι σαν να ζωντανεύουμε τη φύση. Σαν να ζωντανεύουμε τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Mm. Καταλαβές. Και με τον εθέρα είναι σαν να ζωντανεύουμε την ακτινοβολία. Στο δικό μας συνειδητό και υποσυνείδητο. Αυτά είναι στην πραγματικότητα τα στοιχειώδη. Καταλαβες. Mm. Αυτά κάποια φορά που λένε ότι στοιχειώνουν. Είναι στοιχεία συνείδησης δηλαδή στην πραγματικότητα. Mm. Καταλαβες. Όμως δεν είναι τόσο πολύ συνειδητά για να είναι στον κόσμο μας έτσι όπως τα ξέρουμε εμείς. Και ότι ζούμε εμείς και με τη συνείδηση που έχουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτά οι συγκεκριμένες συνειδήσεις, έτσι, που επειδή δεν έχουν ατομικότητα, τι γίνεται, λειτουργούν συλλογικά. Παρ' όλα αυτά, μόλις εσύ πιάσεις ένα κομμάτι από τον αέρα και αρχίζεις και το εκδηλώσεις πάνω και προβάλλεις στη συνείδηση, τα λέγαμε, του αέρα, τη δική σου τη συνείδηση για μια επικοινωνία, είναι σαν να φτιάξεις εκείνη την ώρα, στο ποσοστό αέρα που υπάρχει, μία μορφή για να μπορείς να έρθεις σε επαφή. Το ίδιο και στη φωτιά, καταλαβαίνεις. Mm. Είναι συγκεκριμένες συνειδήσεις που μπορούν και στην ύπαρξη του κάθε. Η ύπαρξή τους, σαν σου λέω, γεννιούνται και πεθαίνουν στην ύπαρξη ενός στοιχείου της φωτιάς ή του αέρα. Mm. Θα διαλογηθείς πάνω σε αυτά για να το καταλάβεις. Όπως είναι η δική μας εκδήλωση και σαρκωνόμαστε στη γη. Mm. Έτσι δεν είναι, ε? Στο 3D της γης. Ναι. Έτσι και εκείνα, καμιά φορά με το που ανάψεις φωτιά, μπορούν να εκδηλώσουν μια συνειδητότητα εκείνη την ώρα όσο ανάβει φωτιά του τσεκουριού του ξύλου. Και είναι μόλις πεθαίνει ο κόσμος τους, εξαφανίζονται. Mm. Όπως κάνουμε και εμείς να πεθαίνει ο κόσμος μας. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Πάνω στην καύση, τα λέγαμε, του ξύλου, mm. δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για να γεννηθούν συγκεκριμένες συνειδήσεις που απαρτίζουν, τα λέγαμε, έτσι, μερικά υποεπίπεδα από το στοιχείο εκείνη την ώρα που φαίνεται στην ύπαρξη είναι αυτό που λες φωτιά. Το ίδιο και με τα, έρηνα, το ίδιο και με τη, γη. Μάλιστα. Αυτά επειδή οι άνθρωποι παλιά mm. είχαν την ικανότητα και τη φαντασία και το υποσυνείδητο ακόμα, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση να μπορούν να συλλαμβάνουν αυτά τα πράγματα, προβάλλαν με τη συνείδησή τους όλα αυτά τα πράγματα που σου λέω και έχουν βγει στα παραμύθια, γιατί ήταν σαν με λίγα λόγια να δίνουν ζωή σε κάθε στοιχείο. Μάλιστα. Γιατί είπαμε, όλα είναι ζωντανά στη φύση. Σωστό. Αφού η συνείδηση περιέχεται παντού, ναι, και η πέτρα ζωντανή είναι, απλά δεν εκφράζεται αυτή η συνείδηση όπως εμείς περιμένουμε. Αν όμως εσύ να μιλήσεις με την πέτρα, στη δική σου φαντασία η πέτρα θα αρχίσει να παίρνει μορφή, ότι μιλάει, ότι είναι ένας πέτρινος φίλος σου, ότι κάνει αυτά. Καταλαβαίνεις. Ναι. Κάπως έτσι τότε είναι το συλλογικό της ανθρωπότητας τότε και εμφανιζόντουσαν ορισμένα πράγματα σε συγκεκριμένες εποχές που ήταν, θα λέγαμε, οι εποχές ενεργοποίησης του κάθε, θα λέγαμε, στοιχείου της φύσης. Μπράβο. Εντάξει, στα εξηγώ για να φύγεις από το παραμυθένιο και να μπει στην επιστήμη, θα λέγαμε, ναι, έτσι, ναι, ναι. Την απόκριφη, όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Γνωρίζω σημαίνει είμαι. Mm. Ό,τι δεν είσαι, σημαίνει ότι εκείνη την ώρα δεν το γνωρίζεις. Μπορείς ένα ελευθερόλεπτο να το γνωρίσεις και να πεις, α, το θυμήθηκα. Ναι. Αλλά εκείνη την ώρα η γνώση σου είναι ανάλογα τη δόνησή σου. Δεν μπορείς να έχεις άλλη δόνηση και άλλη γνώση. Γι' αυτό εμείς τον αγνοούντα τον λέμε ότι είναι ασυνείδητος. Καταλαβαίνεις. Mm. Δεν μπορεί το ποντίκι να έχει τη γνώση του λιονταριού. Οπότε κάθε φορά ανάλογα τι συνείδηση έχεις, έχεις τόση πρόσβαση στη γνώση σου. Ανάλογα λοιπόν τι ρόλο παίζεις, έχεις τόσο πρόσβαση στη γνώση σου. Mm. Τόσο πρόσβαση στο μέλλον, τόσο πρόσβαση στο παρελθόν, τόσο πρόσβαση στα κασικά αρχεία.
Ναι. Γι' αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει καλά σε αυτά τα πράγματα. Mm. Γιατί είναι ασυνείδητος. Επομένως η δόνησή του συνήθως τρεμοπαίζει ναι. και δεν έχει μια σταθερή δόνηση, έτσι, σε μια τέτοια κατάσταση για να μπορεί να συλλέξει τις πληροφορίες από το περιβάλλον και από μέσα του. Επομένως, ό,τι γνωρίζω είμαι. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Κάθε φορά λοιπόν εσύ που λες πέφτω, είναι επειδή την ώρα δεν γνωρίζεις. Σωστή. Γιατί αν το γνώριζες, θα το έκανες. Ναι. Οπότε κάθε φορά τα λέμε στην άγνοια, πέφτουμε και στη λύθη, είναι ότι ξεχνάς εκείνη την ώρα, δεν γνωρίζεις. Σαν να πάθεις αμνησία. Το ξέρεις ναι. αυτό, ναι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Μετά φεύγει την αμνησία, το ξέρεις αυτό, ναι ρε, ο σταμάτης ρε, το ξέρω τόσο καιρό ρε. Το σταμάτη, δεν ξέρω. Μετά πάθεις να σκάλουμε, δεν το ξέρω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται με τη συνείδηση του ανθρώπου ναι. όσον αφορά τη μνήμη του, την ενθύμησή του. Ενθύμηση. Σαν Alzheimer να έχουμε. Τους βλέπεις τους ανθρώπους κοιμούνται όρθιοι, ναι. δεν γνωρίζουν. Περάσανε, αυτοί το περάσανε. Αυτοί πονέσανε, αυτοί κλάψανε. Αλλά δεν γνωρίζουν γιατί δεν βάλανε μαρτυρία και κάναν αμαρτία. Κατάλαβες το σπάει. Οπότε έρχεται κάποιος και δεν έχει σταθεροποιήσει. Ανέβασα, μου λένε κουνταλίνη. Έκανα το ένα, έκανα το άλλο. Πάνω τους παίρνουν τα λεπτά, τους κορυδεύουν. Έρχονται κοντά μου, ναι. Και πού αυτοί δεν ξέρουν καν τι είναι αυτά τα πράγματα. Και λέει, ναι, εντάξει, εγώ έκανα αυτά, πήγα εκεί. Ηλίθιος πήγες, ηλίθιος θα γυρίσεις. Απλά επειδή σε 10 χρόνια ηλίθιος είσαι μακροχρόνια ηλίθιος. Πώς είναι μακροχρόνια άρρωστη. Αν λοιπόν από ηλίθιος δεν γίνεις έξυπνος, δεν πάει να πηγαίνεις όλη τη ζωή σου. Μια ηλίθια ζωή θα ζήσεις. Είτε περάσεις δίπλα στον Δαλάη Λάμα, είτε πας στον Τιβέτ, είτε πας διαδίσεις εξωγήινος, ένας ηλίθιος πάντοτε είσαι. Έτσι, με πολλές εμπειρίες ηλίθιες. Καταλαβαίνεις πως προσπάθει. Αυτό θέλω να σου πω. Οπότε αν δεν αλλάξουμε μέσα μας τη συνείδηση, δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι και να κάνουμε να βγούμε έξω από το κουτί. Αυτό είναι βασικό, ναι. Βασικό. Okay. Ναι. Αυτό σημαίνει αλλαγή συνείδηση. Γι' αυτό σου λέω τώρα όλα αυτά που λέμε, τα έχω δώσει, τα ξαναδίνω, τα γράφουν, δεν τα έχουν μοιράσει. Τα έχουν μοιράσει. Με αυτά που θα λέω στα βίντεο, δεν τα έχουν διαβάσει. Τα έχουν διαβάσει. Πέρα από παγαλία βίωσε κανείς στην εσωτερική φως. Φωτίστηκε κανένας. Φωτίστηκε να πει τώρα μπορώ μόνος μου να βγάζω φως. Τώρα μπορώ να είμαι αυτόφωτος. Να μην χρειάζομαι απ' έξω πληροφορίες. Mm. Βλέπεις να φωτίζεται κανένας. Όχι. Γιατί δεν κάνουμε τη σωστή εργασία. Mm. Καταλαβαίνεις. Δεν θυσιάζουν τον πόνο. Δεν τον έλκουν για να τον θυσιάσουν. Mm. Είναι υπέρ των κατώτερων σωμάτων τους και περιμένουν να ξυπνήσουν τα ανώτερα έτσι ως διαμαγείας. Να γίνει πέμπτη διάσταση και τα υπόλοιπα. Ξέρεις. Κατάλαβα. Με λίγα λόγια, ποιος περιμένει λοιπόν να κάνει τη μακαριότητα, αν δεν κάνει εργασία, ποιος την περιμένει, ο ετοιμοθάνατος. Ναι ή όχι. Ναι. Α, έτσι είναι και η ανθρωπότητα. Ετοιμοθάνατη. Ναι. Και γιατί περιμένει να πεθάνει. Αυτό λένε. Απλά δεν ξέρουν τι λένε. Σου λέει, περιμένω να πεθάνω, να έρθει πέμπτη διάσταση, να κάνει ο ήλιος έτσι, να γίνει αυτά. Αυτοί νομίζουν να εξελιχθούν. Αλλά ρε βλάκα, θα χάσει το σώμα σου. Και να πας στην άλλη πυκνότητα για να νιώσεις τη μακαριότητα. Γιατί δεν κατάφερες να την εκδηλώσεις, να την κρυσταλλώσεις, να την πετύχεις εν ζωή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κατάλαβες πως πάει. Ναι, ναι. Και λέμε όλοι να γίνει μετάβαση, δεν θα γίνει μετάβαση, μη εσύ ίδιος θα μείνεις. Καταλαβες, τι νομίζω μη μετάβαση και θα τραβήξεις πάνω στο πέντε διάσταση. Θα τραβήξεις τα σκατά αυτά, θα τραβήξεις πάνω. Δεν γίνεται. Αυτά τα σκατά είναι εκείνο το επίπεδο. Ναι. Ό,τι λοιπόν σκατά έχουμε πάνω μας θα μείνει κάτω, έτσι. Έτσι. Και ο άλλος νομίζει ότι θα περάσει όπως είναι και θα ζήσει πρωτοδιάστατα. Τι να πω, πάση περιπτώσει, είναι τα παράξενα της φύσης καμιά φορά. Ε. Άγνωστε οι μουλιές του κυρίου. Ακριβώς. Γι' αυτό συνταγητάμε, γελάμε, έχουν γίνει επικίνδυνα. Ναι. Όλο και περισσότερο άνθρωπος είναι τιμοθάνατος και όλοι τιμοθάνατοι περιμένουν το χαμό τους. Θέλει δουλειά αυτό, θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά με τον εαυτό σου, δηλαδή, δεν είναι έτσι. Και πας με τη δουλειά γιατί τη θέλει, για να μπορείς να αγιώσεις αυτά που ζεις στο θάνατο και τα αστρικά, να τα αγιώσεις στη φύση, στη φυσικότητα. Ναι. Αντί να χάνεσαι στα αστρικά. Γι' αυτό και φτιάξαμε τη φυσικότητα. Για να μπορούμε το αστρικό να το εκδηλώσουμε αργά, σταθερά και να πάρουμε την εμπειρία. Ναι. Αυτή είναι η έννοια της φυσικής πραγματικότητας. Ναι. Αυτή είναι η έννοια. Γιατί σταματάει κι άλλο χρόνος για να μπορούμε καλύτερα να τα επεξεργαστούμε. Ναι. Γι' αυτό και παραπάνω ένταση για τη μεγαλύτερη πρόοδο μιας ψυχής, το φυσικό. Καταλαβαίνεις. Είναι πάνω, θα λέγαμε, το εργαστήρι, όχι η βιβλιοθήκη, ναι. και κάτω το εργαστήρι.
Έτσι φαντάζεστο. Βιβλιοθήκη πάνω, εργαστήρι. Και τα δύο χρειάζονται. Δεν γίνεται. Φέβαια. Κάπου να κάνεις το πείραμα από αυτά που διαβάζεις. Ε? Οπότε πάνω κομμάτι θα σκέφτεσαι το πνευματικό είναι το βιβλιοθήκη. Κάτω θα λέγαμε είναι το εργαστήριο. Λοιπόν, αφού γνωρίζω σημαίνει λοιπόν αγαπάω, αγαπάω σημαίνει γνωρίζω. Γνωρίζω σημαίνει είμαι αυτό που γνωρίζω. Αλλιώς δεν το γνωρίζω. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είμαι κάθε φορά κάτι διαφορετικό αναλόγως στη γνώση που μπορώ να κρατήσω. Δευτερόλεπτα περνάνε και είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι σε αυτά τα δευτερόλεπτα. Βέβαια. Ο καθένας έχει τη δική του γνώση. Γιατί έχει τη δική του συνείδηση, άρα τη δική του πρόσβαση. Καταλαβαίνεις. Είμαστε. Δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι λοιπόν σε μια μέρα ολόκληρη πως οι αυτοί μέσα μας αλλάζουν. Από την ώρα που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε μέχρι τώρα, είναι σίγουρο ότι δεν είμαι ίδια. Μπράβο! Κατάλαβες άλλες πως ανεβαίνει το νοσί σου, όλες πως κατεβαίνει, άλλες πως κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Αναρωτιέσαι. Και σαν αλλάζεις, τα λέγαμε, για αυτούς. Συγγνώμες, παράλληλες πραγματικότητες. Σε κάποια πράγματα. Μια, έτσι, μπορεί να είσαι πάντα εσύ, αλλά κάθε μία έχει διαφορετική πρόσβαση στα κασικά του αρχεία, στο υποσυνείδητο, στο φως, προς το όπως θες. Λοιπόν, γνωρίζω σημαίνει είμαι. Άρα είμαι σημαίνει πράττω. Δεν μπορεί να πεις είμαι και οι πράξεις να είναι άλλες. Γι' αυτό κάθε φορά που λες είμαι, θα το αναγνωρίζεις. Πώς, από τις πράξεις μου φαίνεται τι είμαι. Και επειδή οι άνθρωποι ελπίζουν ότι είναι, θα ήθελαν να είναι, πολλές πράξεις τους δεν αφήνουν τον εαυτό τους να τις παρατηρήσει. Γιατί πολύ απλά θα συγχυστούν. Γιατί λες εφόσον είμαι, αυτές θα είναι και ανάλογες πράξεις. Άρα όταν δεν κάνω τις πράξεις, εκείνη την ώρα δεν είμαι ρε φίλε. Ναι. Ναι ή όχι. Ναι. Γιατί όταν δεν είσαι ήρεμος λες, οκ, δεν είμαι ήρεμος. Και όταν κάνεις άλλες μαλακίες δεν το μαρτυράς. Άρα τι σημαίνει εκείνη την ώρα είμαι ταραγμένος, το παραδέχεσαι. Εκείνη την ώρα γιατί δεν λες είμαι στο κακό, ή ζηλεύω, ή φθονώ, ή κάνω, ή δίνω, δεν το λες. Τι απάνω. Ναι. Αλλά στο μυαλό του ότι είναι καλοί άνθρωποι, τι επιτρέπω στον εαυτό μου να ταραχτεί. Εντάξει. Μόνο. Α, να είμαι ψεύτης. Από ψέμα. Από ψέματα δεν μου αρέσουν. Δεν τα συμπαθώ. Ποτέ δεν είναι ψεύτης. Και άμα οι μετρήσεις τις τονίσεις, υπήρχε μηχάνημα που μέτραγε τις τονίσεις, ξέρεις πόσα ψέματα λένε ένα στιγμή. Ένα άλλο πράγμα, εγώ τους λέω σε ψεύτης και νομίζω να το κάνω συνειδητά. Εγώ τους λέω σε ψεύτης γιατί δεν είναι ψέματα και ψεύδονται, αλλά επειδή το καταλαβαίνουν εκείνοι, νομίζω να τους κατηγορώ. Το κάνω συνειδητά γιατί το ψεύτης σου λέει πρέπει να είναι συνειδητός ψεύτης. Δεν έχω στο μυαλό ότι μπορεί να είμαι ασυνείδητος ψεύτης. Ναι. Γιατί δεν ξέρει τι είναι συνειδητότητα και η άγνοια και του λέω είσαι ψεύτης. Είσαι απατεώνας. Απατεωνιάζει τον εαυτό σου, ψέματα στον εαυτό σου, ψέματα στους άλλους. Και σου λέει τι λέει ρε. Για να είμαι ψεύτης εγώ πρέπει να βρω τον εαυτό μου, πρόσεξε, να τον παρατηρώ την ώρα που λέει ψέματα. Αλλά δεν το επιτρέπει στον εαυτό του να είναι ψεύτης, οπότε το ψέμα βγαίνει. Αλλά αυτοί κοιτάνε αλλού. Ναι. Αλλά εγώ, πότε ρε, είσαι τρελός ρε. Ναι. Δεν λέω ψέματα. Ναι. Τώρα το έπες, του λέω, όχι, τι είναι αυτά που λες. Ψέματα εγώ. Φοβερό. Και ξέρεις, αρνούνται να κοιτάξουν τον εαυτό τους, έτσι, ακριβώς για τον λόγο. Γιατί όποιος αρνείται να κοιτάξει τον εαυτό σου, έχει και άρνηση ότι αρνείται. Σωστά. Και έχει άρνηση ότι αρνείται. Καταλαβαίνεις, αν σου λες με τη μία ρε μαλάκα, αρνείσαι και σου λέγε, α ναι ρε, έχεις δίκιο, αρνούμε να το δω, γιατί είμαι κομπλεξικός. Και να το καταλάβαινε. Καταλαβαίνεις να το πω. Αλλά η άγνοια είναι αυτή, ότι αρνείσαι, ότι αρνείσαι. Είσαι πεπισμένος ότι κάνεις τα πάντα για να δεις αν είσαι ψεύτης και ως διαμαγείας δεν βρίσκεις τίποτα. Έτσι. Είσαι καθαρός. Μαλέχτηκα 500 φορές. Είμαι καθαρός. Δηλαδή λες, τούτσο τούσο, να μάθει το, θα πάω στον παράδεισο εσύ. Κατάλαβα. Μιλάμε μεγάλη ειρωνία. Ναι. Δεν τα βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά έχω περάσει και εγώ από εκεί πέρα, από αυτή τη λύθη, τους καταλαβαίνω ότι είναι αόρατο στα μάτια τους. Ναι. Γι' αυτό πάμε στον δάσκαλο για να μας δείξει αυτό που δεν βλέπουμε. Ναι. Οι περισσότεροι πάνε σε ένα δάσκαλο που το πληρώνουν για να επιβεβαιώσει αυτά που ξέρουν. Έλατε. Αυτή είναι η διαφορά. Και σου λέει εδώ, πες ότι είμαι ψυχή καλή, είσαι ψυχή καλή. Μπράβο, πάρα πεντάρικο. Πες ότι είμαι αναβαθμισμένος, είσαι αναβαθμισμένη. Πάρα ένα πεντάρικο. Καταλάβεις τι γίνεται. Κατάλαβα. Πάνε εκεί πέρα και κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Έτσι. Παίρνουν ευκολόγια, θεραπείες. Πες είμαι έτσι, είμαστε πέμπτη διάσταση. Είμαστε απέστα, ναι. Πάρα ένα πεντάρικο. Πες το και πες το ξανά. Πες το και πες το. Τι είμαι, καλύτερος από όλους. Πάρε ένα 200 άρικο. Επειδή είμαι ο καλύτερος από όλους. Έτσι.
Ναι. Και άμα πας και τους πεις ρε γαμπομύριδες, καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει εδώ, μα να σε μισήσουν, ρε, μα τι μου κάνω, όποτε μιλάω έτσι. Ναι. Κατάλαβα. Γι' αυτό ποτέ δεν κυνηγάς τους μαθητές, τους αφήνεις και έρχονται αυτοί σε σένα, ναι. Καταλαβαίνεις, και αν θέλουν και μπορούν και σ' αντέξουν, κάθονται, αν δεν σ' αντέξουν, πάνε κάπου αλλού. Καταλαβαίνεις. Όλο το κόλπο είναι είπαμε, να αντέξουν. Είπαμε ότι θέλουν θυσίες. Καταλαβαίνεις. Γιατί ένα παιδί σου άλλος, ποτέ δεν έρχεται με θέληση να μάθει. Mm. Δεν το παιδί σου παναγκαστικά να κάτσεις, θα περάσεις μαζί τους στιγμές, θα κάνεις πίσω, να το μεγαλώσεις, να το προωθήσεις. Εκτός να σου πήξεις κάτι, μεγάλωσέ με παιδί σου, δίνω τα ενία. Και πάλι. Εγώ τους βλέπω όμως ανθρώπους που έχουν επιλογή. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, έχουν επιλογή, αλλά ρε φίλε, θες να μάθεις, ναι. Θες να κάνεις, ναι. Τώρα μάθεις ψέματα στον εαυτό σου, εγώ δεν φταίω. Ναι. Καταλαβαίνεις. Τι να σου κάνω. Το έχουν γυρίσει τώρα στο αλλιώτικο. Ναι. Για πες είμαι πεντισμένος είσαι, πάρα πέντε άλλο. Σοβαρά. Έτσι κάνω, ρε. Μα εδώ θέλει δουλειά. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα στο μάτι. Θυσίες. Δεν χρειάζεται θυσία. Πρέπει να το αντέξεις. Όταν σε ρωτάω και πες, εσύ τόσο καιρό που με βλέπεις, δεν σου... Λένε για μένα οι όμορφες που λέω τραγούδι, ναι. Λένε για μένα. Ο Μισηλής γεννήθηκε έτοιμος. Το τι αίμα, υδρότα, πόνο, έχω περάσει δεν εγώ. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν μπορούν καν να φανταστούν τη ζωή τους. Γιατί δεν θα τα αντέξουν ποτέ αυτά που έχω τραβήξει να περάσω με την ευαισθησία και τη γνώση που έχω. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά τι είπαμε, όσο τεράστια τραβάς για να περάσεις, τόσο και δύναμη έχεις. Αυτό τραβάς και να τα διώξεις σε εισαγωγικά. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι να έχω δύναμη μόνο τα έλξω, να έχω δικέφαλους, να μην έχω τρικέφαλους. Δεν πάει έτσι. Καταλαβαίνεις. Οπότε, αφού λένε για μένα αυτά τα πράγματα, το μόνο λόγο που το λένε, να θυμάσαι, είναι ότι. Βαριούνται να κάνουν την ίδια εργασία. Καταλάβεις, σου λέει έτοιμος είναι. Υπάρχει τίποτα έτοιμο. Δεν υπάρχει. Ποτέ. Κανένα δεν είναι έτοιμος. Mm. Όποιος εργάζεται, όποια ψυχή του το θέλει, το θέλει η ψυχή μου. Είμαι ψυχικά όριμος. Έχω παραπάνω, δεν λέγαμε παλιά ψυχή. Αλλά αυτό το έτοιμος που το λένε, αφού ξέρω γιατί το λένε. Για να μην κάνουν αυτοί αυτά που πρέπει, ώστε να πούνε, ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που δεν γεννήθηκες έτοιμος εσύ ρε φίλε, έλα κάτσε μαζί μας, με τους ανέτοιμους, να το παίξουμε δάσκαλοι. Ναι, σε πολλά πράγματα το λέμε έτσι. Όλοι έτοιμοι γεννιόμαστε. Το θέμα είναι τι θέλει η ψυχή μας να βιώσουμε. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να στερώ εγώ από κάποιον όλο τον κόπο που έχει κάνει, όλα αυτά τα πράγματα που έχει περάσει, όλα αυτά που συνειδητά έχει επιλέξει, έτσι, όλο τον πόνο που έχει μετατρέψει. Ναι. Επειδή εμένα στα δικά μου μάτια, τα μικρούλικα, έτσι δεν που φτάνει, δεν μπορώ δεν να ξέρω τι γίνεται, λέω, αυτός γεννήθηκε έτοιμος. Στο μικρό χρονικό διάστημα που μου επιτρέπει η συνείδησή μου να κοιτάω. Πολύ αυτό μεγάλη. Λοιπόν αυτοί δεν έχουν σεβασμό, γιατί δεν ξέρουν πώς δουλεύει η φύση. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις, ναι. Πώς πάει. Το υποτιμούν γιατί δεν μπορούν να το φτάσουν. Όχι το υποτιμούν, το υπερτιμούν γιατί τους είναι άπιαστο, ναι. Για να δικαιολογεί, για να δικαιολογεί την τιμή δράση τους. Έτσι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Γιατί αν ξέρεις ένα φόρεμα είναι κοντά στο μισθό σου, θα κάνεις οικονομία να τον πάρεις. Άμα σου πούν το φόρεμα αυτό κάνει 5.000, το βγάζεις έξω από την προσπάθεια. Ναι, βέβαια. Λες, άσχετο τώρα δεν είναι για μένα αυτό, έχεις πει για την προσπάθεια. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Λοιπόν. Άμα θέλεις στείλε μου κι αυτό, το βιντεάκι το γράφεις ή όχι. Ναι, αμέ. Άντε, καμιά φορά σε πειράζει να τα κοινοποιήσω κανένα. Επειδή βαριέμαι να κάνω βίντεο να τα ξαναλέω. Ναι, 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 σου στείλω. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω mm-hmm. και λέμε. Άρα λοιπόν, αφού είμαι σημαίνει πράττω, εγώ είμαι ό,τι πράττω εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, αλλά οι πράξεις μου σημαδοτούν αυτό που είμαι για εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνεις, γιατί μπορεί να είμαι εγώ τα πάντα, αιώνιος, άπατος, ιστορίες των αντάλλων, ναι ή όχι, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό που με καθορίζει, η ηλική πραγματικότητα, είναι μέσω των πράξεών μου. Ανεξάρτητα μετά από ένα δευτερόλεπτο το αλλάζω. Εκείνη την ώρα είμαι τόσο, όπως σου είπα, τόσο μου κόβει, τόσο πρόσβαση έχω στο φως, τόσο ενθύμηση έχω, τόσο μνήμη έχω, τόσο γνώση έχω, τόσο αγάπη έχω, τόσο συνείδηση έχω και έτσι λοιπόν είναι η πράξη μου. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Γι' αυτό και επειδή η ανθρωπότητα δεν ξέρει να βαστάει τη δόνηση,
βλέπεις τόση ποικιλία και σκαμπανεύασμα στις συμπεριφορές τους και στο περιβάλλον τους. Γιατί αντικατοπτρίζει, έτσι, καθρεφτίζει, έτσι, τον μπούσουλα των νονήσεων, αν ανεποκατεβαίνουν αργά ή γρήγορα, ναι, μέσα τους. Ναι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω και λέμε, εγώ πράττω ότι είμαι την κάθε στιγμή, μόλις αυτό εξηγήσαμε. Ναι. Είναι περισσότερο οι πράξεις μου παρά οι σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου. Εδώ τι θέλω να τονίσω. Εδώ θέλω να τονίσω ότι μπορεί οι σκέψεις να είναι πολλές, αλλά δεν ακολουθούμε πάντα τις σκέψεις μας όταν κάνουμε πράξεις. Ακολουθούμε τις πιο, θα λέγαμε, προσιτές, αληθινές, προσβάσιμες, λογικές, ακόμα και αν δεν το παραδεχόμαστε, έτσι, υποσυνείδητες καμιά φορά, σκέψεις και πεποιθήσεις που έχουμε. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να κοιτάμε τις πράξεις και όχι πώς σκεφτόμαστε για τις πράξεις, για να δούμε πραγματικά ότι μέσα μας μπορεί εμείς να ντύνουμε με καλές προθέσεις ορισμένες πράξεις, αλλά στην πραγματικότητα αποσυνείδητα βγαίνουν από άλλο κέντρο. Και αυτό το κέντρο μπορεί να μην είναι πάντα τη καλή πρόθεση. Εμείς να το ντύνουμε έτσι για να δικαιολογήσουμε ορισμένες απόψεις του εαυτού μας που δεν θέλουμε να τις δούμε και τις αφήνουμε στο υποσυνείδητο. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και δεν εμφανίζονται στο συνειδητό μας, γιατί δεν το επιτρέπουμε. Ναι. Και τις έχουμε ντύσει, μεταφιένσει με καλές πράξεις. Ενώ αν είχαμε τη γνώση, θα ξέραμε κάθε πράξη αναλόγως πού την κάνεις, σε ποιο την κάνεις, σε ποιο χρόνο την κάνεις, με τι πεποίθηση την κάνεις, με τι γνώση την κάνεις, ξέρεις τι αποτέλεσμα θα φέρει όταν έχεις πιάσει όλους τους παράγοντες. Όταν είσαι μόνο στον κόσμο σου, μπορεί να κάνεις το μεγαλύτερο κακό και εσύ μέσα σου να λες ότι το κάνω για θεραπεία. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά, επειδή το σύμπαν ξέρει ότι έχουμε ξεφύγει και έχουμε τρελαθεί, την τρέλα δεν μπορεί να την αφήσει γιατί θα έχει διαλυθεί το σύμπαν. Ναι, έτσι, ναι, άμα ναι, την αφήσει να επεκταθεί. Οπότε έχει δικλείδες ασφαλείας να μας σταματήσει και επίσης το σύμπαν, επειδή λειτουργεί σε πολλές διαστάσεις, ό,τι κακό και να κάνεις, ό,τι κακό και να κάνεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με που ενέργεια είναι ουδέτερη για θετικό σκοπό, αρκεί να ξέρεις τον τρόπο. Εντάξει. Καλό. Ναι. Λοιπόν, μέχρι εδώ σήμερα, στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε τη συνέχεια. Έτσι, αν θες κάτι δεν έχεις καταλάβει, γράψε τις ερωτήσεις σου, ξανάκουσε το βίντεο 2-3 φορές. Βέβαια. Θα σου στείλω και τη φωτογραφία, ναι, από τη σελίδα εδώ πέρα με τις πεποιθήσεις της νέας ενέργειας και στην πορεία θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις υπόλοιπες. Ωραία. Οκ. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Κάτσε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι οτιδήποτε, Ελένη, μιλάμε. Μου τα στέλνεις στο Messenger, ναι. Τη φωτογραφία. Εντάξει, ναι. Έγινε, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις, Θανάτη. Έγινε, γεια.